σε εσάς που σας επηρεάζει. Εμείς πάντως έχουμε πολύ διάθεση. Έχουμε διάθεση για κουβέντα, έχουμε διάθεση για απαντήσεις, έχουμε διάθεση για σχολιασμό. Και εννοείται ότι δεν είμαι μόνη μου. Ξέρω ότι έχω κοντά μου ένα πρόσωπο το οποίο το περιμένατε πάρα πολύ καιρό να έρθει στο Survivor Πανόραμα. Είναι λοιπόν σήμερα κοντά μας και καλησπερίζω επιτέλους το Στέλιο Χανταμπάκη. Πού είσαι, ρε Στέλιο! Καλησπέρα και από μένα, λοιπόν. Καλησπέρα, Ελεονόρα μου. Καλησπέρα. Καλώς όρισες. Χαίρομαι που σε υποδέχομαι για δεύτερη φορά στο Survivor Πανόραμα, αλλά για πρώτη φορά εδώ στο πλατό. Και χαίρομαι πολύ που ένιωσες ότι έχει έρθει η ώρα να περάσεις και από εδώ να μας πεις μια καλησπέρα. Εκεί μας είχες πει μια καλημέρα, εδώ μας λες μια καλησπέρα. Έρχομαι λοιπόν για δεύτερη φορά στο Πανόραμα, κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε και στον κόσμο, γιατί εγώ ήμουν αυτός που άνοιξε την εκπομπή του Survivor Πανόραμα, έκανα ποδαρικό όπως λέμε, με μια συνέντευξη που κάναμε στον Άγιο Δομήνικο. Δύο, να πούμε. Δύο, θα τις πούμε και τις δύο. Καλά. Και, θα το πούμε και να σχολιάσουμε γι' αυτό. Δεν είχα κάτι άλλο να πω, γι' αυτό και θεώρησα σωστό το να μην ξαναβγώ. Να πω πάλι τα ίδια αφού τα είπα στον Άγιο Δομήνικο. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναπούμε και κάποια πραγματάκια για να ξαναπούμε. Που απλά είτε, θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι τα έχουμε ξαναπεί μια φορά. Μπορεί να μην το. Ναι, ξέρεις τι, μπορεί ο τηλεθεατής είτε να μην, επειδή ήταν και Κυριακή του Πάσχα, να μην είχε δει εκείνη την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή που κάναμε, στην οποία ήσουν εσύ ο κεντρικός καλεσμένος. Και απαντήσαμε σε όλα απαντήσαμε τα ερωτήματα. Κάποιοι δεν άκουσαν ποτέ τις απαντήσεις. Γι' αυτό εσύ θεώρησες ότι από τη στιγμή που έχει περάσει και ένα εύλογο διάστημα, έρχεσαι ξανά εδώ, κάνουμε ένα refresh. Ξαναλέμε κάποια πράγματα και μας ανακοινώνεις. Ότι έχουμε και κάτι διαφορετικό να πούμε, ώστε γι' αυτό υπάρχει και ένας λόγος να βγούμε στην τηλεόραση. Είπαμε του Survivor, να έχουμε και κάτι άλλο να πούμε, οπότε θέλεις να μας ανακοινώσεις τώρα. Όχι, όχι, το δεν θέλω να το. Απλά θέλω να πω ότι πράγματα τα οποία τα έχεις πει, να ξαναβγαίνεις, να τα ξαναπείς, νομίζω ότι είναι λίγο περιττό για τον κόσμο. Τι έχεις να πεις, ξεκινώντας, σε όλους εκείνους που λέγανε ότι δεν θέλεις να βγεις γιατί δεν θέλεις να δώσεις απαντήσεις και δεν θέλεις να πάρεις θέση σε όλα αυτά που είχαν προκύψει μετά να αποχωρήσεις από το παιχνίδι? Νομίζω γι' αυτό ξεκίνησα έτσι, για να θυμίσω και να πω σε όσους δεν την είδανε την εκπομπή, ότι απάντησα σε ό,τι με ρωτήσατε σαν εκπομπή, σε όποια έτσι ήταν τα κύρια ζητήματα του Survivor στους 2,5 μήνες που έκατσα στον Άγιο Δομήνικο. Δεν είχα κάτι άλλο που είχα να πω και εμείς πάντως νομίζω έχουμε ότι τα είπαμε. Εμείς πάντως εδώ έχουμε προετοιμαστεί ως εξής. Ναι. Και το λέω και σε εσένα και το λέω και στους τηλεθέατες για να μην έχουν άγχος, μήπως ξεχάσουμε κάτι ή μήπως δεν θίξουμε κάτι. Γιατί και εγώ μην νομίζεις, πέρασα και εγώ λιγάκι το δικό μου το δύσκολο κομμάτι, το δύσβατο αυτό κομμάτι μετά τη συνέντευξή σου, γιατί θεωρήθηκε, είπαν κάποιοι ότι δεν σε στρίμωξα αρκετά, δεν σου έκανα όλες τις κυρίες ερωτήσεις, δεν έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν δυσκολιάστηκα και εγώ αρνητικά μετά από αυτή τη συζήτηση. Βέβαια ο κόσμος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ότι εμείς είχαμε ξεκινήσει μια άλλη κουβέντα, είχαμε ξεκινήσει μια κουβέντα η οποία διακόπηκε, γιατί δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε. Σου πέταγα λέξεις όπως η κλίκα και